Η επέτειος των 50 χρόνων από την ίδρυση της ενορίας και κοινότητός μας μας δίνει την ευκαιρία να μνημονεύσουμε με βαθιά συγκίνηση όλους τους εν κυρίω και κοιμημένους και να στρέψουμε τη σκέψη μας με πολύ αγάπη και ευγνωμοσύνη και σεβασμό προς τους προτεργάτες και σε όλους γενικά όσοι συνέβαλαν στο έργο της ενορίας και κοινότητός μας κατά την πάροδο των τελευταίων 50 χρόνων. Με την δραστηριοποίηση αρχικά ενός μικρού αριθμού πιστών και ομογενών της περιοχής μας το 1973 και έκτοτε με την πάροδο του χρόνου η ενορία και η κοινότητά μας με την χάρη του Θεού κατάφερε να αναπτύξει σημαντικό έργο εκπαιδευτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και θρησκευτικό. Όπως ξέρετε, ξεκινήσαμε στο παλαιό το οίκημα στο Kilday Road, το οποίο αγοράστηκε, αν δεν κάνω λάθος, το 1976 και μετατράπηκε σε ναό για τις ανάγκες των ενωριτών το 1982, όταν μόλις είχε έρθει ο νέος αφιχτής, ο πατήρ Αντώνιος από την Πέρθη, για να είναι ο πρώτος εφημέριος του ναού μας, της Αγίας Παρασκευής, και λειτουργήσε ανήμερα των Χριστουγέννων. Όπως περνάγαν τα χρόνια, είδαν τότε ότι η εκκλησία αυτή δεν ήταν αρκετά μεγάλη για να καλύψει τις ανάγκες των ενωριτών και έτσι το Συμβούλιο, οι ενωρίτες, φυσικά με πρωτοστάτη τον πατέρα Αντώνιο, αποφάσισαν να βρούνε ένα άλλο πιο κατάλληλο χώρο και βρισκόμαστε τώρα εδώ που είμαστε. Αγόρασαν το οικόπεδο, έκτισαν το ναό και είμαστε εμείς σε θέση πλέον να απολαμβάνουμε αυτό το έργο το σπουδαίο που επιτέλεσαν και ο Πάτερ και τα συμβούλια και η Φιλόπτωχος και οι ενωρίτες και οι προσκυνητές όλοι συνέβαλαν τότε για να γίνει αυτό το όμορφο έργο το οποίο εμείς σήμερα απολαμβάνουμε. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους κατοίκους του Blacktown της ενορίας Αγίας Παρασκευής και Αγίας Βαρβάρας και ο Θεός και οι Αγίες να ευλογούν τη ζωή των και τις οικογένειές των. 50 χρόνια από την ίδρυση της ενορίας. Ο Θεός μας βοήθησε να το φέρουμε εις πέρας για να υμνείται το όνομά Του εις τους αιώνας των αιώνων και να δίδει υγεία εις τους συνεχιστές του ιερού έργου αυτού. Δοξάζω το Πανάγαθο Θεό, ο οποίος είναι το οδηγητικό φως και η ακατανίκητη ισχύς σε όλα τα σημάδια ζωτικότητος και αναπτύξεως στην ενορία και κοινότητά μας και θα ήθελα εκ μέρους όλων μας εδώ στην ενορία και κοινότητά μας να εκφράσω την βαθιά ευγνωμοσύνη προς τον σεπτό μας ποιμενάρχη, τον σεβασμιότητο Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κύριο Μακάριο για την πατρική του αγάπη, μέρημνα και εμπιστοσύνη στην ενορία και κοινότητά μας. Θα ήθελα και με αυτή την ευκαιρία να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προσωπικώς προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενορίας και Κοινότητός μας υπό την Προεδρία του κυρίου Βλασίου Μπρακούλια, να ευχαριστήσω την Φιλόπτωχο Αδελφότητα, να ευχαριστήσω επίσης το εκπαιδευτικό προσωπικό, την νεολαία και όλους γενικά τους πρωτοστατούντες στα διάφορα προγράμματα και στις διάφορες δραστηριότητες της Ενορίας και Κοινότητός μας και όλους τους αθόρυβους και πολύτιμους συνεργάτες που προσφέρουν και βοηθούν στο έργο της ενορίας και κοινότητάς μας. Νομίζω είναι η κατάλληλη στιγμή να ευχηθώ όπως ο Πανάγαθος Θεός δια πρεσβειών και της Αγίας Παρασκευής και της Αγίας Βαρβάρας που μ' αξίωσε ο Θεός να διακονώ και τις Αγίες αυτές στο ναό αυτό και τους ενωρίτες οι οποίοι ανήκουν σε αυτή την ενωρία και κοινότητα, να ευχηθούμε όπως ο Θεός δίνει σε όλους σας υγεία, ευτυχία και κάθε ευλογία για να συνεχίσουμε όλοι μαζί, αλλά και να μην είμαστε όλοι μαζί όσοι είναι εδώ, το έργο της ενωρίας και κοινότητός μας για την πρόοδο και της ενωρίας και προς δόξαν Θεού.